Με επιθετικούς ρυθμούς επέστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση από τις γιορτές. Από τη μία έχουμε ένα σχηματισμό, νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και μέτρα για την ακρίβεια, ενώ στην αντιπολίτευση ετοιμάζονται για συνεδριάσεις κομματικών οργάνων και αντεπίθεση προς την κυβέρνηση. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αργυρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, γιατί η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλία στα κοινωνικά ζητήματα όπως το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ή τα μέτρα για την ακρίβεια? Όλα αυτά που συμβαίνουν και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες και οι κυβερνητικές αποφάσεις πρέπει να τις εντάσσουμε μέσα στον πολιτικό χρόνο, ο οποίος ορίζεται από τις ευρωεκλογές. Σε 6 μήνες και λιγότερο θα έχουμε ευρωεκλογές, συνεπώς μια πολιτική, τακτική και στρατηγική εκλογικής αναμέτρησης πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη και συνεπώς να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και βαραίνουν πάνω σε μια ενδεχόμενη απόφαση των πολιτών. Πρώτο, η ακριβία που είναι ένα ζήτημα διαρκείας και το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών που είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων, το έχει υποσχεθεί πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση, το έχει μεταθέσει πάρα πολλές φορές και προφανώς αποφασίζει να το φέρει πριν από τις ευρωεκλογές. Ακούω ότι θα ψηφιστεί προς το τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου, προκειμένου ο χρόνος να απορροφήσει αρνήσεις, κραδασμούς, κριτικές και όλα τα σχετικά. Πιστεύετε ότι η προεκλογική εκστρατεία που ουσιαστικά ξεκινά για τις ευρωεκλογές θα φέρει εξελίξεις μετά τις κάλπες για την κεντροαριστερά? Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε μια επανάληψη των σημερινών συσχετισμών με διαφοροποιήσεις στους αριθμούς. Αυτό το οποίο το πιο πιθανό θα συμβεί είναι ότι η κυβερνητική παράταξη θα κρατήσει επαρκείς δυνάμεις ώστε να μπορεί να προχωρήσει μέχρι το 2007. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση και έτσι θα υπάρχουν 3 χρόνια διακυβέρνησης αδιατάρακτα, εάν το ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ικανοποιητικό στις ευρωεκλογές. Και φυσικά έχει ενδιαφέρον να δούμε το συσχετισμό μεταξύ των 2 κομμάτων, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ποιο θα είναι πρώτο στη δεύτερη θέση και ποιο θα είναι τρίτο και ποια θα είναι η μεταξύ του αριθμητική σχέση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον των ευρωεκλογών. Δεν πρόκειται να γίνει κάποια επανάσταση. Θα πάμε όμως σε μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με δεδομένο το γεγονός ότι η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση αλλά πραγματική καταγραφή. Μπορεί να ανακάμψει η αξιωματική αντιπολίτευση ή πρωτοβουλίες όπως αυτή τη συνεδρία των Σπετσών δείχνουν πως η εσωστρέφεια θα χρειαστεί χρόνο να φύγει? Και πώς σχολιάζεται και την πρόταση που έκαναν 3 σημαντικά στελέχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να μετακινηθεί από την αριστερά στους ευρωσοσιαλιστές? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια κρίση η οποία έχει ξεκινήσει από το 19, μετά την αξιοπρεπή ήττα του 19, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην πραγματικότητα στο δρόμο της τελικής φθοράς του. Μετά την εκλογή του κυρίου Κασελάκη επιχειρεί μια ανασύνταξη, περισσότερο έχοντας στραμμένη τη ματιά προς το κέντρο και λιγότερο προς την αριστερά. Το αν πράγματι αυτό αποδώσει εκλογικά θα το δούμε και οι ευρωεκλογές θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την εξέλιξη αυτού του κόμματος. Η πρόταση τώρα να κινηθούν προς τη σοσιαλδημοκρατία, θα έλεγα, γιατί περί αυτού πρόκειται, των 3 στελεχών, έχει ενδιαφέρον γιατί και στην πρόταση αυτή διαπιστώνεται ένα υπαρξιακό αδιέξοδο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει αναζήτηση μιας εξόδου προς έναν άλλο πολιτικό χώρο, ευρύτερο, μια συνομιλία με το κέντρο που μπορεί να αποδώσει και εκλογικούς καρπούς. Έτσι νομίζω ότι είναι η λογική των ανθρώπων αυτών και έχει μια πολιτική βάση αυτό. Να κλείσουμε, κύριε Κουσούλη, με ένα ερώτημα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Παρουσιάζονται αναταράξεις, σημαντικές αναταράξεις στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε συνολικά στην διακυβέρνηση της χώρας? Τυπικό πρόβλημα δεν θα δημιουργήσει. Εάν τώρα υπάρχει μεγάλος αριθμός βουλευτών της κυβερνώσας παράταξης που δεν ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει αναγορευτεί σε σημαντικό γιατί συνδέεται με τα δικαιώματα των ανθρώπων και έχει πράγματι μια μεγάλη αξία αυτή η πρωτοβουλία. Οπωσδήποτε θα υπάρχει πρόβλημα, όχι τυπικό, αλλά ουσιαστικό. Δηλαδή θα είναι 2 κόμματα σε 1 ως προς το μέτωπο των δικαιωμάτων και το ζήτημα είναι να δούμε αν και η αντιπολίτευση προσέλθει και ψηφίσει μια πρόταση της κυβέρνησης την οποία δεν θεωρεί ικανοποιητική. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει προβληματισμός και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ για το αν τελικά ψηφίσουν υπέρ της κυβερνητικής πρότασης προκειμένου να δούμε εάν υπάρχει μια αφέλεια καταρχήν στην πολιτική ζωή με την έννοια ότι ένα κόμμα το οποίο
φέρνει ένα νομοσχέδιο πάρα πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να το διεκπαιρεώσει μόνο του, και ότι χρειάζεται την αντιπολίτευση για να γίνει αυτό νόμος του κράτους. Εδώ δεν είναι μόνο παράδοξο, αλλά και το πρόβλημα θα εξελιχθεί και σε πολιτικό πρόβλημα, αφού πιστεύω ότι πολιτικά στελέχη διακριτά της Νέας Δημοκρατίας, πηγαίνοντας προς την ώρα της απόφασης, με μεγαλύτερη ένταση θα διακηρύξουν την διαφορετική άποψή τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο φέρνει στο φως αυτή η πρόταση νόμου. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.